Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πρωτού ξεκινήσω θα ήθελα να πω ότι τις μέρες που διέκοψε η Βουλή τις εργασίες της για τις ευρωεκλογές, χάσαμε την ποιήτρια και φιλόλογο Άντια Φραντζή, μία από τις σημαντικές εκπροσώπους της ποιητικής γενιάς που εμφανίστηκε στη δεκαετία του 70 στη χώρα μας. Ο θάνατός της αποτελεί μεγάλη απώλεια για τον κόσμο των γραμμάτων. Ερχόμαι τώρα στο νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα και το οποίο συνεχίζει τις κυβερνητικές πολιτικές που αποδοκίμασαν οι πολίτες στις ευρωεκλογές της περασμένης Κυριακής. Από τη δική μας πλευρά μας χαροποιεί το γεγονός ότι η πλεύση ελευθερίας βγήκε από την αναμέτρηση αυτή ενισχυμένη και αυτό μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά. Το νομοσχέδιο που έχουμε προς συζήτηση σήμερα αποτελεί κύρωση σύμβασης ανάμεσα στον οργανισμό Λιμένα Καβάλας και σε μια σύμπραξη τριών επιχειρήσεων με την επωνυμία Σάρις ΑΕ. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ιδιωτικοποίηση, αν θέλετε, ορισμένου χρόνου. Δεν είναι τυπικά ιδιωτικοποίηση, διότι οι μετοχές δεν παραχωρούνται στη σύμπραξη αυτή, αλλά είναι ένα είδος ιδιωτικοποίησης ορισμένου χρόνου για τα επόμενα 40 χρόνια της ζώνης Φίλιππος Δεύτερος του Λιμένα της Καβάλας. Εισαγωγικά, πρέπει να τονίσουμε ότι τα λιμάνια είναι ζωτικό κομμάτι της περιουσίας της χώρας μας και ότι είναι ένα κομβικό και αναπόσπαστο τμήμα της οικονομίας μας, της ανάπτυξης, των κοινωνιών που ζουν γύρω από τα λιμάνια αυτά, καθώς και του φυσικού τους περιβάλλοντος. Η ιδιωτικοποίηση τους, συνεπώς, ή έστω περιορισμένου χρόνου, είναι μία υπόθεση στρατηγικής σημασίας, η οποία έχει επιπτώσεις επιπλέον σε ζητήματα αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά. Θα πρέπει να παρατηρήσω επίσης εισαγωγικά ότι την προηγούμενη φορά που είχαμε κύρωση ανάλογης σύμβασης ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο για το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Αυτό ήταν ένα νομοσχέδιο που το έφερε ο τότε υπουργός κ. Βαρβιτσιώτης και θυμόμαστε λίγες μέρες μετά κάτω από ποιες συνθήκες παραιτήθηκε. Η σύμβαση που έχουμε μπροστά μας είναι προβληματική από πολλές απόψεις. Είναι προβληματική καταρχήν όσον αφορά τη διαδικασία. Αυτό δεν τονίστηκε επαρκώς ως τώρα, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε μπροστά μας μία σύμβαση η οποία δεν είναι πλήρης. Υπάρχουν λοιπόν δύο κεντρικές διαδικαστικές παρατηρήσεις που θέλουμε να κάνουμε και οι οποίες υπογραμμίζουν το τεράστιο πρόβλημα που πλέον φαίνεται στο κείμενο του νομοσχεδίου που φέρνετε και αυτό αντανακλά όλο το πλαίσιο μέσα από το οποίο πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός και η παραχώρηση τελικά του Φίλιππος ο Δεύτερος του Λιμένα Καβάλας στη σύμπραξη η οποία υπέγραψε αυτή τη σύμβαση τον περασμένο Νοέμβριο. Ποιες είναι αυτές οι δύο διαδικαστικές ενστάσεις? Η πρώτη είναι σοβαρή και αφορά τα παραρτήματα. Η σύμβαση έχει 38 άρθρα συνολικά και αποτελεί ενιαίο μέρος με τα παραρτήματα που τη συνοδεύουν. Τα παραρτήματα τώρα, αυτά τουλάχιστον που παρουσιάζονται στο νομοσχέδιο, είναι 16 κομμάτια παραρτημάτων που ξεκινούν από το παράρτημα 5 και φτάνουν στο παράρτημα 30. Λείπουν με άλλα λόγια τουλάχιστον 14 παραρτήματα. Το 1 με 4, το 6, το 8, το 9, το 10, το 13, το 16, το 17, το 19, το παράρτημα 20, τα παραρτήματα 26 με 29. Και γνωρίζουμε ότι το τελευταίο εδώ στη σύμβαση είναι το 30, αλλά δεν ξέρουμε αν υπάρχουν και παραρτήματα μετά το 30, τα οποία ενδεχομένως και αυτά να λείπουν. Αλλά ακόμη και τα 16 παραρτήματα που παρουσιάζονται στη σύμβαση δεν είναι ολόκληρα. Έχουμε κομμάτια παραρτημάτων. Θα αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα, το παράρτημα 14, ας πούμε. Δεν είναι ολόκληρο, είναι μια παράγραφός του και ξέρουμε ότι υπάρχουν παράγραφοι πριν που δεν έχουν εμφανιστεί στο νομοσχέδιο. Επίσης, στο εισαγωγικό σημείωμα του νομοσχεδίου, το πρώτο άρθρο αναφέρεται συγκεκριμένα και λέει ότι θα παραλυφθεί το παράρτημα 15, το οποίο όμως εμφανίζεται με τίτλο εδώ και ο τίτλος του είναι «Οικονομικό μοντέλο». Τα άλλα παραρτήματα που ανέφερα πριν και τα οποία παραλείπονται δεν αναφέρονται καν ούτε σε τίτλους. Αυτό αναφέρεται σε τίτλο για να καταλάβετε το χάος που επικρατεί στο νομοσχέδιο και στη σύμβαση που παρουσιάζεται μπροστά στη Βουλή. Αυτό έχει τίτλο, γνωρίζουμε ότι είναι το οικονομικό μοντέλο, ο κύριος
Υπουργός μας είπε ότι είναι το business plan, αν θέλετε, το αναπτυξιακό μοντέλο, δηλαδή είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της σύμβασης. Αυτό μας λέει η σύμβαση και το νομοσχέδιο ότι παραλείπεται. Γιατί παραλείπεται? Η κυβέρνηση μάλιστα υπογραμμίζει ότι το μεγαλύτερο όφελος αυτής της σύμβασης είναι το αναπτυξιακό της σχέδιο. Αν πράγματι αυτός είναι ο πυρήνας όλης της σύμβασης, θα έπρεπε να παρουσιαστεί ή τουλάχιστον να παρουσιαστεί στο μεγαλύτερο μέρος του, αφαιρώντας κάποια σημεία τα οποία ενδεχομένως σχετίζονται με μυστικά, επιχειρηματικά μυστικά, τα οποία η εν λόγω σύμπραξη θα ήθελε να καλύψει. Αλλά τίποτα από αυτά δεν παρουσιάζεται. Επίσης ρωτήσαμε στη διάρκεια των συζητήσεων στις επιτροπές γιατί παραλείπονται αυτά τα παραρτήματα. Είναι αίτημα αποκλειστικά της σύμπραξης ή μήπως και η κυβέρνηση ζήτησε ή αποφάσισε να παραλειφθούν κάποια παραρτήματα? Φοβάμαι πως σε αυτό το ερώτημα ακόμη δεν έχουμε πάρει απάντηση, αν είναι δηλαδή αποκλειστικά αίτημα της σύμπραξης να παραλειφθούν ή όχι. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο διαδικαστικό ζήτημα, που είναι ίσως ακόμη πιο σοβαρό από το πρώτο που μόλις σας εξήγησα. Η Βουλή δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα στη σύμβαση, γιατί όλη η σύμβαση, τα 38 άρθρα και τα κομμάτια παραρτημάτων που παρουσιάζονται, έρχονται ως το άρθρο 1 της συμβάσεως. Και αυτό θα πρέπει να το δεχτούμε ολόκληρο ή να το καταψηφίσουμε ολόκληρο. Δεν μπορούμε δηλαδή να παρέμβουμε στο ίδιο το κείμενο της σύμβασης. Ωστόσο, και εδώ είναι το παράδοξο, στις παραγράφους 38.2 και 38.12 της σύμβασης, στις σελίδες 104 και 110 του νομοσχεδίου, δίνεται η δυνατότητα αναθεώρησης της σύμβασης που θα κυρώσουμε εμείς τώρα από τα δύο μέρη, δηλαδή από την κυβέρνηση και από τη σύμπραξη, ερήμην της Βουλής. Η παράγραφος 38.2 λέει, και διαβάζω, «Καμία τροποποίηση ή παρέτηση από οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν θα επιφέρει σε καμία περίπτωση αποτελέσματα», και εδώ είναι η ουσία, «εκτός και αν γίνεται εγγράφος και υπογράφεται από τα μέρη». Δηλαδή, αν τα μέρη αποφασίσουν να αλλάξουν κάτι, εγγράφος αλλάζει. Και αν γίνει έγγραφη ή τροποποίηση, θα ισχύσει. Τώρα έρχομαι στην παράγραφο 38.12, που πάει ακόμη παρακάτω και λέει, και διαβάζω, «η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με γραπτή συμφωνία των μερών». Επιβεβαιώνει το υπόλοιπο και αφήνει να νοηθεί με σαφήνεια ότι η Βουλή θα κυρώσει σήμερα ένα κείμενο το οποίο αύριο μπορεί να είναι διαφορετικό, αρκεί να το αποφασίσει η κυβέρνηση με τη σύμπραξη. Άρα εμείς τι κυρώνουμε σήμερα? Το άρθρο 2 του νομοσχεδίου στη σελίδα 173, που αφορά την εποπτεία πάνω στη σύμβαση, δίνει ακόμη σαφέστερη ένδειξη για το ότι η Βουλή αποκλείεται από αυτή τη διαδικασία και λέει, «η σύμβαση υποπαραχώρησης τροποποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία του όρου 38.12, αυτόν που μόλις σας διάβασα πριν, και συνεχίζει σε εισαγωγικά, ειδικά ως προς την τροποποίηση των παραρτημάτων αυτής της σύμβασης, δεν απαιτείται εκ νέου κύρωση τους με νόμο, με την εξαίρεση του παραρτήματος 5. Αυτά θέτουν το εξής ερώτημα. Τι κυρώνουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, όσον αφορά αυτή τη σύμβαση? Κυρώνουμε ένα κείμενο το οποίο αύριο, με την απόφαση της κυβέρνησης και της σύμπραξης, μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικό, αρκεί να συμφωνηθεί αυτό γραπτός. Αυτή είναι μια διαδικασία την οποία δεν μπορούμε να δεχτούμε. Έρχομαι τώρα σε ορισμένα από τα κεντρικά θέματα της σύμβασης που αφορούν τα μέρη της που μπορούμε να δούμε, γιατί πολλά από αυτά δεν μπορούμε να τα δούμε καν και δεν μπορούμε να τα σχολιάσουμε. Θα μείνω τώρα σε αυτά που μπορούμε να δούμε και ξεκινώ με το οικονομικό, το επωνομαζόμενο οικονομικό όφελος. Η πλεύση ελευθερίας δεν κρίνει τις ιδιωτικοποίησεις μόνο από τη σκοπιά του οικονομικού ωφέλους που επιφέρουν στο δημόσιο, φυσικά. Αλλά επειδή η κυβέρνηση έρχεται να παρουσιάσει την εν λόγω σύμβαση ως εποφελή για το δημόσιο και ως μια σύμβαση που υποτίθεται ότι φέρνει πράξη στο δημόσιο, καλό είναι να μάθουν οι πολίτες ότι τέτοιο οικονομικό όφελος δεν υπάρχει. Οι προηγούμενοι ομιλητές αναφέρθηκαν στην μικρή ετήσια αμοιβή των 200.000
ευρώ τα πρώτα χρόνια τουλάχιστον, αυτή τη αριθμοποιείται μετά, αλλά τα πρώτα χρόνια τουλάχιστον, που θα δίνει η σύμπραξη στο ελληνικό δημόσιο για να έχει την διαχείριση της ζώνης Φίλιππος Β'. Αυτό που δεν είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές όμως είναι ότι στην αναφορά στην έκθεση του λογιστηρίου του κράτους φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτή τη στιγμή το δημόσιο έχει οικονομικά ωφέλη της τάξης των 220.000 ευρώ ετησίως. Άρα αυτά τα ωφέλη που έχει σήμερα το δημόσιο πριν υπογραφεί η σύμβαση χάνονται. Και στη θέση τους παίρνουμε 200.000, δηλαδή υπάρχει μια έλλειψη. Και αυτά τα στοιχεία σας τα δίνει η έκθεση του λογιστηρίου του κράτους. Δεν είναι δικά μας. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει κανένα απολύτως, είναι μηδενικό το όφελος, τουλάχιστον τα τρία πρώτα χρόνια. Μετά μπαίνει το ζήτημα του πληθωρισμού και δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε σωστά. Αλλά για τα τρία πρώτα χρόνια είναι φανερό πως όσα χάνει το δημόσιο, παίρνει ελάχιστα λιγότερα από την ετήσια αμοιβή. Υπάρχει το εφάπαξ του 1,8 εκατομμυρίων, το οποίο θα εισπράξει το δημόσιο. Αυτό είναι το μόνο που εισπράττει για μία παραχώρηση τέτοιας σημαντικής αξίας σε αυτήν τη σύμπραξη. Είναι δηλαδή ένα ιδιαίτερα λυπηρό γεγονός ο τρόπος με τον οποίο καθορίστηκε η αμοιβή της σύμπραξης για το λιμένα Καβάλας, και βεβαίως αυτά είναι χρήματα τα οποία παίρνονται ή χάνονται μάλλον από τον Έλληνα φορολογούμενο και από τους πολίτες και το ελληνικό δημόσιο. Έρχομαι τώρα σε ένα άλλο ζήτημα που αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο. Το ρυθμιστικό πλαίσιο στις ιδιωτικοποίησεις είναι ζωτικής σημασίας, γιατί αυτό που το επιβάλλει το δημόσιο δείχνει πώς ακριβώς θα οι υποσχέσεις μάλλον της σύμπραξης θα πληρωθούν, θα πληρωθεί η υπόσχεση να εκτελέσει αυτά που λέει. Αν το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι χαλαρό, αυτά που υπόσχεται μία σύμπραξη δεν πρόκειται να πληρωθούν, δεν πρόκειται να εκτελεστούν. Λοιπόν, η κρατική εποπτεία αφορά το άρθρο 2 και όλο το άρθρο 2 καλύπτει μόνο μια σελίδα. Αυτά είναι που προβλέπει το νομοσχέδιο όσον αφορά την κρατική εποπτεία για τη σύμπραξη. Και λέει μεταξύ άλλων περιγραφικά και αόριστα πράγματα, όπως ότι πρέπει εντός του πλαισίου του νόμου το κράτος να εποπτεύει κλπ. Κλπ. Την εκτέλεση δηλαδή της σύμπραξης, της σύμβασης, με συγχωρείτε. Για να καταλάβετε πόσο χαλαρό είναι αυτό το πλαίσιο, θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα μόνο. Ένα από τα παραρτήματα που παρουσιάζονται, το παράρτημα 7, αυτό είναι στο μεγαλύτερο του μέρος γραμμένο στα αγγλικά, περιέχει περισσότερες από 220 τον αριθμό προδιαγραφές και πρότυπα, τα οποία σύμφωνα με τη σύμβαση πρέπει να εφαρμόζει η σύμπραξη που θα εκμεταλλεύεται τη ζώνη αυτή του λιμανιού. 220. Πολλές από αυτές είναι κοινοτικές οδηγίες. Για να επιβλέπεται η σωστή εφαρμογή τους, χρειάζονται δεκάδες άτομα τα οποία να εργάζονται καθημερινά. Και δεν προβλέπεται τίποτα όσον αφορά την ομάδα η οποία θα πρέπει να επιβλέπει την κύρωση και την εκτέλεση μάλλον της συμφωνίας και του ρυθμιστικού πλαισίου που αυτή αφορά. Και σας αναφέρω ένα μόνο παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα που η σύμβαση λέει ότι πρέπει να εφαρμόζονται και βεβαίως δεν προβλέπεται τίποτα ούτως ώστε να υπάρχει αυστηρός έλεγχος της εφαρμογής τους. Έρχομαι τώρα συνοπτικά σε δύο ακόμη ζητήματα και θα κλείσω με αυτά, κύριε Πρόεδρε, στα εργασιακά και στα ζητήματα του περιβάλλοντος. Όσον αφορά τα εργασιακά, είχαμε στη διάρκεια της ακρόασης φορέων δηλώσεις από εκπροσώπους των εργαζομένων, όπως για παράδειγμα ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος, ΟΦΕ, και εκπρόσωπος του Συλλόγου Υπαλλήλων του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας. Και εκείνος, στην διάρκεια της ακρόασης φορέων, ξέρετε τι είπε. Είπε τα εξής: πρέπει να υπάρχουν κανόνες, είπε, που διέπουν και εξασφαλίζουν τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων που προϋπήρχαν πριν από την παραχώρηση και στη συγκεκριμένη περίπτωση τους λιμενεργάτες. Στη σύμβαση παραχώρησης της Ιγουμενίτσας, θα έλεγα, κάτι έγινε. Σε αυτήν δεν προβλέπεται πουθενά. Δεν υπάρχει τίποτα για τα εργασιακά πράγματι μέσα στην σύμβαση.
Υπόθηκε στη διάρκεια των συζητήσεων στην Επιτροπή ότι έχουμε έναν μόνιμο υπάλληλο, ο οποίος λειτουργεί αυτή τη στιγμή και υπάρχουν πολλοί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας, ο Μιλέ, είπε στη διάρκεια της ακρόασης φορέων, κάτι με το οποίο εμείς συμφωνούμε και θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο που δεν βρίσκεται μέσα στη σύμβαση, είπε τα εξής. Εμείς δηλώνουμε, είπε, ότι είναι απαραίτητο και πρέπει να υπάρξει μόνιμο προσωπικό στο λιμάνι, διότι αλλιώς πώς θα λειτουργήσει. Και δεν εστιάζεται μόνο σε αυτό. Χρειάζεται προσωπικό που θα λειτουργεί τα υπόλοιπα. Όλα αυτά είναι αυτή τη στιγμή στον αέρα, είπε. Και συμφωνούμε με αυτό και καταθέτω εδώ στα πρακτικά τις δηλώσεις των δύο εκπροσώπων εξοκοινοβουλευτικών φορέων. Έρχομαι τώρα στα ζητήματα του περιβάλλοντος. Είναι κεντρικής σημασίας το πού πηγαίνουν τα απόβλητα και η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος γύρω από το λιμένα. Και βλέπουμε ότι με αυτά τα ζητήματα ασχολείται, με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, ασχολείται ένα παράρτημα, το 21.1, και είναι συνολικά μισή σελίδα. Είναι και αυτό αόριστο γενικόλογο και αναφέρεται σε υπουργικές αποφάσεις που πρέπει να τηρούνται, όμως οι επιπρόσθετοι έλεγχοι, οι εγγυήσεις και τα πρόστιμα που θα έπρεπε να είχαν προβλεφθεί ούτως ώστε η ιδιωτική σύμπραξη να πληρεί τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον, δεν υπάρχουν πουθενά. Αν παραβιάσει κανείς τους περιβαλλοντικούς όρους, δεν υπάρχουν πρόστιμα, δεν υπάρχουν κυρώσεις. Επίσης, το παράρτημα λέει ότι, και διαβάζω, βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία επικαιροποίησης των περιβαλλοντικών όρων που αφορά σε θέματα που εκκρεμούν αναφορικά με τις δασικές εκτάσεις εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα. Πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία επικαιροποίησης και τι υποχρεώσεις απορρέουν στη σύμπραξη από τους νέους περιβαλλοντικούς όρους? Δεν θα έπρεπε αυτά να έχουν γίνει προτού τα κυρώσουμε? Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα συνοψίσω. Θεωρούμε ότι η σύμβαση αυτή είναι προβληματική, διότι το οικονομικό τίμημα για το δημόσιο είναι μη δαμηνό, το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι τρομερά χαλαρό, το κείμενο της σύμβασης δεν είναι πλήρες και δεν είναι οριστικό, δηλαδή επιδέχεται τροποποιήσεις τις οποίες δεν χρειάζεται να κυρώσει στο μέλλον, ούτε καν να γνωρίζει η Βουλή, και το αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο θα εφαρμοστεί και στο βαθμό που το γνωρίζουμε μόνο αποσπασματικά, αμφιβάλλουμε πάρα πολύ αν αυτό θα είναι βιώσιμο. Γι' αυτό η Πλεύση Ελευθερίας εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις απέναντι στη συγκεκριμένη σύμβαση και στο νομοσχέδιο που την εισάγει. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Γαζαμία.